πρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας. Γεια σας, κύριε Χρυσοστόμου, καλημέρα. Γεια σας, μέρα. Λοιπόν, είναι εικόνες που πραγματικά, όχι απλώς, εντάξει, δεν είναι εξοργιστικές, είναι περισσότερο απογοητευτικές, θα έλεγε κάποιος, αν σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά προκλήθηκαν από τα χέρια ενός 10χρονου παιδιού. Σίγουρα είναι απογοητευτικές οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε. Υπάρχει όντως μαρτυρία εναντίον ενός 10χρονου, ο οποίος κλείθηκε και θα παρουσιαστεί σήμερα τον αστυνομικό σταθμό ολόκληρη. Η αστυνομία φυσικά διερευνά και την περίπτωση να υπάρχουν και άλλα άτομα. Mm-hmm. Η κατεύθυνση των ακρίσεων μας εκεί οδηγεί, τα οποία και αναζητούμε. Όντως έγιναν ζημιές εξωτερικά των σχολείων, μπαγκάκια τα οποία έπεσαν φωτιά. Ενώ φαίνεται να είχαν παραβιάσει παράθυρον αίθουσα τη διδασκαλία, τη σύσταση αυτή, δημιούργησαν ακαταστασία, πέταξαν σχολικό εξοπλισμό στο πάτωμα, τετράδια μαθητών και άλλα υλικά. Ναι. Να πούμε ότι έγινε αντιληπτό το παιδί, το 10χρονο, από τον φρουρό ασφαλείας. Άρα το σχολείο φρουρείτο. Το σχολείο Φρουρίδων, εντάξει, πρόκειται μια μεγάλη έκταση. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε συνεχώς στο συγκεκριμένο σημείο νεορτουρός. Τον εντόπισε και μας έχει παραδώσει τα στοιχεία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό έγινε μεγάλο Σάββατο, εμείς το λέμε και το αναδεικνύουμε. Δεν ξέρω, άργησε η καταγγελία να γίνει. Βγήκαν χθες πάντως οι φωτογραφίες, γι' αυτό άλλωστε και το κάνουμε θέμα. Και ένας άλλος λόγος που το κάνουμε θέμα είναι γιατί πρόκειται για ένα παιδί 10 χρονών, κύριε Χρυσοστόμου. Αντιλαμβάνεστε το πόσο... Εμείς την καταγγελία την έχουμε από το μεγάλο Σάββατο. Άρα έγινε την ίδια μέρα η καταγγελία, το αντιλαμβάνομαι. Ναι, η καταγγελία έγινε την ίδια μέρα. Mm-hmm. Σήμερα θα παρουσιαστεί το παιδί στον αστυνομικό σταθμό. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για τους ανήλικους. Ναι, που όταν είναι κάτω των 14 ετών, ποια είναι η διαδικασία? Ουσιαστικά πιο κάτω των 14 είναι ποινικά ανέρθη. Ναι. Άρα η διαδικασία θα σας πει τι έγινε, θα δώσει κατάθεση, θα ρωτηθεί. Θα δώσει κατάθεση, θα ενημερωθούν όλες εκείνες οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες οφείλουν να εμπλακούν όταν υπάρχουν ανήλικοι. Και παράλληλα και εμείς θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και όχι, γιατί παραλαμβάνω, θεωρούμε ότι υπήρχαν και άλλα πρόσωπα. Ότι δεν έγινε από ένα μόνο παιδί αυτό, ότι υπήρχαν και άλλα. Η έκταση των ζημιών δεν νομίζω να έγινε από ένα πρόσωπο 10 χρόνων. Mm-hmm. Άρα θα προσπαθήσετε να εντοπίσουμε και άλλα πρόσωπα. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Τώρα...